Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυση των Περιπρές επιστρέφει λίγο μετά τις 2. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Με Θωμά Ματελόπουλο στα αριστερά μου. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα στους φίλους μας ακροατές. Και καινούργιο πρωτάθλημα εν όψη. Τι καινούργιο έχουμε πάλι? Αλλαγή. Έχουμε καταλήξει το πώς θα είναι τα play-off. Ένα πρώτο βήμα έγινε. Κάτι είναι και αυτό. Ένα πρώτο βήμα έγινε. Επιστρέφουμε σε play-off μετά από 2 χρόνια. Μετά από 2 χρόνια που δεν είχαμε play-off, επιστρέφουμε σε play-off διαφορετικά από ό,τι είχαμε συνηθίσει, διότι αφορούν πλέον όλες τις ομάδες και τις 14. Οι πρώτες πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν πως έχουμε ένα πρωτάθλημα με 26 αγωνιστικές, που οι 14 ομάδες παίζουν από 2 φορές μεταξύ τους, και η βαθμολογία μεταφέρεται αυτούσια τόσο για τις ομάδες που από την πρώτη μέχρι την έκτη θέση θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αλλά και τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια που υπάρχουν για τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, εκτός κι αν είναι 3 κάποια ομάδα εκτός της πρώτης εξάδας πάρει το κύπελο, και στις υπόλοιπες ομάδες από τη θέση 7 ως τη θέση 14 θα έχουμε τα play-out. Αυτό που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθούν ειδικά τα play-out, διότι τα play-off για τον πρωταθλητή θα είναι άλλες 10 αγωνιστικές, με τις ομάδες να παίζουν κανονικά 2 γύρους από το μίνι πρωτάθλημα. Υπάρχει ένα θέμα για το αν οι ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή θα χρειαστεί να δώσουν περισσότερους αγώνες από τη στιγμή που είναι 8, αν θα δώσουν 14 αγώνες, ή αν θα γίνει ένας γύρος με κλήρωση της έδρας των αγώνων για κάθε ομάδα. Είναι θέματα που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Είναι δεδομένο λοιπόν πως αλλάζει το πρωτάθλημα. Είναι δεδομένο πως πάμε σε αυτήν τη μορφή play-off, με play-off με τον πρωταθλητή, όπως είχε συζητηθεί και την περασμένη εβδομάδα. Θα αλλάξει δομή και το κύπελο, εκεί που θα κληθεί από να αποφασίσει το πως ακριβώς θα φέρει τα νέα δεδομένα, καθώς βγαίνει από το τραπέζι η διαδικασία των ομίλων, έστω και καθυστερημένα κατάλαβαν ότι δεν είναι το καλύτερο τρόπο διεξαγωγή αυτού με του ομίλου που ισχύει τα τελευταία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 5 χρόνια. Περί 6 χρόνια που έχουμε την διεξαγωγή του κυπέλου με του ομίλου. Για να αρχίσει λίγο να ξεκαθαρίζει το τοπίο όσον αφορά το νέο πρωτάθλημα. Εντάξει, το εξωτερικό μπορεί οι ομάδες να από τώρα να έχουν δώσει την τελευταία αγωνιστική του με τι φανέλες που θα φορούν του χρόνου. Εμείς είμαστε λίγο. Ναι, πιο πίσω. Αυτό το χαμόγελο Θωμά τα λέει όλα. Έτσι. Νομίζω πλησιάζουμε τώρα στον τρόπο διεξαγωγής του Βελγίου, αν δεν κάνω λάθος. Αυτοί βγάζουν τον πρωταθλητή τους έτσι τα τελευταία χρόνια. Ναι. Οπότε πάμε εκεί σε πανομοιότυπα πράγματα. Ήταν ένα θέμα που απασχόλησε, συζητήθηκε. Υπήρχε πρόταση ακόμα και για εμβόλυμο γύρο ανάμεσα στους 2. Πώς θα λειτουργούσε αυτό? Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν το μελέτησα κιόλας για να δω αν μπορεί να σταθεί ή αν έχει κάποια αγωνιστική λογική, αλλά για να προτάθηκε κάπου θα το έχουν δει κάποιος. Θα το σκαρφίστηκε. Από χθες, όταν και ασχοληθήκαμε περισσότερο με τον απόχο του Σαββατοκύριακου μέχρι σήμερα, έχουμε την αλλαγή δεδομένων, την οποία βέβαια την έχετε πληροφορηθεί από χθες και συζητήθηκε εκτενώς στην προηγούμενη εκπομπή όσον αφορά την αλλαγή πλεύσης του Φερνάντο Βαρέλα. Για τον ΠΑΟΚ βγαίνει από το τραπέζι ένα θέμα που θα τον απασχολούσε, δεν λέω τον απασχολούσε, θα τον απασχολούσε, και το λέω διότι ήταν δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε αμυντικό, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρο για το αν θα έψαχνε παίχτη που θα εντός εικών φορούσε το συμβόλαιο του Βαρέλα, ή αν θα έψαχνε έναν ποδοσφαιριστή να πλησιώσει τους Κρέσπο και Ίγκασον. Η αμυντική γραμμή παραμένει ως έχει, κάτι για το οποίο ο Ράζα Λουτσέσκου έδωσε μεγάλο αγώνα για να κρατήσει και την πόρτα του Βαρέλα ανοιχτή και τον Ιβάν Σαββίδη ζεστό, και τελικά δικαιώθηκε. Νομίζω ότι για τον προπονητή αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα ξέρει του χρόνου ότι
Πιθανόν η τετράδα του να είναι ίδια πίσω μόλις επιστρέψει και ο Βιερίνια. Για έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει πάνω απ' όλα το group και το. Όχι μόνο το λέει κάθε φορά που του δίνεται δημόσιος λόγος, αλλά το δείχνει κιόλας. Δεν είναι από αυτούς που κάποια κλισέ τα λένε απλά για να τα πούνε. Το ότι τον ενδιαφέρει το group το δείχνει με τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζει το group. Με τρόπο με τον οποίο δουλεύει με όλους τους παίκτες που βρίσκονται στο group και ειδικά αυτούς που δεν αγωνίζονται. Το έχει δείξει με τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε την κάθε πλευρά σε όλες τις υποθέσεις παραμονής. Και σε αυτήν του Σάχοφ και σε αυτήν του Γκάνιας, αλλά ειδικά σε αυτή του Βαρέλα. Που την κράτησε ζεστή ο ίδιος. Εντάξει, ήταν και το παιδί του Βαρέλα. Ήρθε το λέμε. Και η οικογενειακή πίεση που πάντα παίζει ρόλο σε αυτά. Ειδικά για μια οικογένεια που έχει περάσει από διάστημα που έχει μείνει χωριστά λόγω ποδοσφαίρου. Και όταν ένα παιδί το έχει περάσει μια φορά, δεν θέλει να το ξαναπεράσει. Γενικότερα, νομίζω ότι αυτή η ιστορία του Φερνάντο Βαρέλα από την περασμένη τρίτη που τον απάντησε όχι μέχρι σήμερα δείχνει το πόσα πράγματα μπορεί να παίξουν ρόλο σε έναν ποδοσφαιριστή για να πάρει μια απόφαση όταν στο κάτω-κάτω της γραφής οι οικονομικές διαφορές δεν είναι τέτοιες που θα τον έκαναν να σκίσει τα ημάτια του και να πει ότι παιδιά. Μη μου προσπαθείτε να το ρίξετε στο συναισθηματικό. Τέλεια και παύλα. Ναι, δεν είναι δηλαδή η υπόθεση Πρίγιοβιτς που εκεί μιλούσαμε για ένα ποδοσφαιριστή που του ήρθε στα χέρια από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ένα συμβόλαιο τριπλάσιο από αυτό που είχε. Και είχε ένα από τα μεγαλύτερα στον ΠΑΟΚ, άρα και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Έτσι. Και εγώ σε αυτό ήθελα να συμφωνήσω, το ότι στο κάτω-κάτω και η οικονομική πρόταση ήταν πολύ καλή και νομίζω για τις προσωπικές φιλοδοξίες του Βαρέλα δεν νομίζω ότι είναι τόσο χορτασμένος από ευρωπαϊκές συμμετοχές, ίσως μια ενδεχόμενη συμμετοχή στο Champions League είναι έτσι κάτι ενδιαφέρον για την καριέρα του. Ακόμα και αυτό το κομμάτι, το ότι δηλαδή ο Λουτσέσκου του είπε, ξέρεις τι, έχουμε αφήσει μια δουλειά ανοιχτή, να παίξουμε στο Champions League. Είναι το επόμενο βήμα που έμεινε έτσι, για τον νέο ΠΑΟΚ που χτίζει τα τελευταία χρόνια. Μετά την κατάκτηση του Double, ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Νομίζω μια συμμετοχή στο Champions League θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα που λέγα. Στο μεταξύ, επί του πιεστηρίου, δεν είναι τόσο σημαντική είδηση, απλά είναι η επιβεβαίωσή της. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την πρόσληψη του νέου του προπονητή, του κ. Καρντόσο. Μετά την και το τυπικό σκέλος της ανακοίνωσης της λύσης συνεργασίας με τον Μανόλο Χιμένεθ. Είχαμε και την ολοκλήρωση της αλλαγής κιτάλης που άρχισε να διαφαίνεται από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Ο οποίος πού εργαζόταν, Ο οποίος είχε αγωνιστεί στην Γαλλία, στην Αντ, είχε αγωνιστεί και στην Θέλτα για ένα διάστημα. Στη Θέλτα δεν είχε την καλύτερη δυνατή παρουσία. Γενικότερα είχε ταλαιπωρηθεί η Θέλτα τα τελευταία χρόνια, γιατί είχε πάει μέσους στη σεζόν και έφυγε. Είναι ένας προπονητής για τον οποίο έκφανε την έχει ψάξει, διότι αυτά τα σύννεφα που υπήρχαν με τον Χιμένεθ σαν να κράτησαν τόσο όσο για να βρεθεί ο επόμενος. Κατέληξαν με χρονική σειρά με τον Μελισανίδη πρώτα να αδειάζει τον Χιμένεθ δημοσίως για την επόμενη μέρα, πριν ακόμα γίνει μεγάλος ντόρος για τον τρόπο με τον οποίο άνοιξε ο Μιλτσανίδης την πόρτα της εξοδού για τον Χιμένεθ, ήρθε το όνομα του νέου τεχνικού. Γιατί επικοινωνιακά δεν θα ήταν εύκολο για την Άγκη να μπει σε μια διαδικασία φυγής του Χιμένεθ και να μην έχει έτοιμη λύση. Mm-hmm. Θεωρώ πως δεν θα το έκανε και όπως και δεν το έκανε. Όπως και στο πίσω μέρος του μυαλού μου, επειδή ήταν, επαναλαμβάνω, πολλά τα κομμάτια που έπαιξαν ρόλο στην σύνθεση του puzzle για να φτάσουμε στην ανατροπή σκηνικού με Βαρέλα, πιστεύω ότι έχει παίξει ρόλο και το επικοινωνιακό κομμάτι. Ναι, έτσι. Δηλαδή την τελευταία εβδομάδα, ανεξαρτήτου πόσο καλοί ή κακοί είναι οι παίκτες που έρχονται, υπάρχει αυτή η ομοβοντήρια δημοσιευμάτων από την πλευρά του Ολυμπιακού, και απ' την άλλη
τα μόνα δημοσιεύματα που υπήρχαν τον ΠΑΟΚ ήταν ο Βαρέλα που έχει πει όχι, ο Σάχοφ που έχει πει όχι, ο Κάνιας που το σκέφτεται. Και από χθες σαν να γυρίσει το χαρτί. Υπάρχουν πλέον βάσιμες υποψίες, να το πω έτσι, όχι πληροφορίες, ότι όχι ανατροπή σκηνικού, αλλά σε καλό δρόμο βρίσκεται και η παραμονή του Κάνιας. Ενώ υπάρχει αυτό το όνομα του Ισμαήλ Σίλβα, του 24χρονου Βραζιλιάνου μέσου της Γκρόσνη, που απασχολεί τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Το όνομά του προέκυψε εδώ και λίγη ώρα, άρα είμαστε στην αρχή της συλλογής πληροφοριών και της αναζήτησης των κατάλληλων βίντεο για να αρχίσει να βγαίνει μια πρώτη κουβέντα. Έτσι. Γιατί Θωμά, το έχουμε πει αρκετές φορές, το τι σημαίνει να βλέπεις ένα βίντεο το οποίο ανεβάζει ένας φίλος μιας ομάδας για έναν παίχτη που έχει μαζέψει τα καλύτερα στιγμιότυπα του, και άλλο να παρακολουθείς ένα βίντεο με στοιχεία ενός ποδοσφαιριστή από ένα site συγκέντρωση τέτοιων στοιχείων, για να μπορείς να δεις, για παράδειγμα, μαζεμένες του τρίπλες, μαζεμένα του λάθη, μαζεμένες του βαθιές μπαλιές, μαζεμένες του αμυντικές μονομαχίες, μαζεμένες του επιθετικές μονομαχίες, χωρίς να γίνεται ξεσκαρτάρισμα. Έτσι. Αλλά η σειρά όλες, για παράδειγμα, τα τελευταία 10 παιχνίδια έχει δώσει 30 μονομαχίες. Τι έκανες αυτές, όχι μόνο τις κερδισμένες ή τις χαμένες. Όλα αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έρχεται από δύο γεμάτες χρονιές από ό,τι είδαμε. Ναι, οπότε έχουμε πράγματα να. Αν θυμάμαι καλά, είχε 26 και 30 σεζόν. Σεζόν. 26 και 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με παρόμοια στοιχεία. Δηλαδή 2-6, 2-5. Παναλαμβάνω, είναι αριθματικό. Πέρα των αριθμών, προσωπικά δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω για τον Σίλβα, για τον Ισμαήλ Σίλβα, ότι αν δεν ξέρω δεν μπορώ να πω κάτι. Για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε λίγο και το προς τα που το πάει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτή η κίνηση δείχνει ότι οι άνθρωποι των Ασπρόμαυρων είναι και προετοιμασμένοι για την επόμενη χρονιά όσον αφορά και το όχι του Σάχοφ. Με Κάνιας τι γίνεται? Και αυτή είναι η διαφορά. Με Κάνιας είναι πιθανό να υπάρχει θετική απάντηση από τον Ισπανό. Και γι' αυτό θεωρώ, επειδή το ανέφερα και νωρίτερα, ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει τα ανακλαστικά στη θέση του μέσου, εκεί που βέβαια υπήρχε και θέμα πριν από την αρνητική απάντηση του Τσάχοφ, πόσο δε μάλλον μετά, γιατί υπήρχαν αρκετές ανοιχτές θέσεις. Αλλά δείχνει ότι εκεί ο ΠΑΟΚ είχε προχωρήσει κάποια θέματα, σε αντίθεση με την υπόθεση κεντρικού αμυντικού, εκεί που μετά το όχι του Βαρέλα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι μήπως το δουλέψουν ακόμα, είναι νωρίς, το παλέψουν, πως βρουν κάτι και το καταφέρουν, και τελικά το κατάφεραν και πέτυχαν αυτό που ήθελαν εξ αρχής, χωρίς να ανεβάσουν την προσφορά τους σε σχέση με αυτή που έγινε την τελευταία εβδομάδα, την τελευταία πρόταση. Και αυτό έχει και τη σημασία του να αναφερθεί. Ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης, απλά αυτό που έκαναν, ειδικά ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, ήταν να πει ότι, ξέρετε, είπε όχι, δεν κατάω κακία ή δεν είμαι από εκείνους που δεν έχουν διάθεση να ξαναγυρίσουν στο τραπέζι αν ενδιαφέρεται. Απλά, εάν να το κάνουμε, τελειώστε το. Να μην έχουμε πάλι ναι, θα δούμε, σε άκουσα, θα τα πούμε. Νομίζω ναι, δεν υπήρχε λόγος να ξαναγίνει αυτό. Ήτανε, ό,τι γινόταν αυτές τις μέρες θα ήταν οριστικό. Όπως και έγινε. Έτσι πως έγιναν τα πράγματα. Απ' την άλλη, στην Ευρώπη αυτό που περιμένουμε, από ό,τι έχω καταλάβει από δημοσιεύματα που έρχονται από το εξωτερικό και έγινε αναπαραγωγή του στα ελληνικά μέσα, είναι εντός της ημέρας η λύση συνεργασίας με τον Βαλβέρδε. Ναι, βλέπετε, δεν μου αρέσει η λέξη απόλυση. Ουδέποτε μου άρεσε. Ναι, γιατί έχουν περάσει και 20 χρόνια από τότε που την έλεγα με χαρά για το στρατό. Δεν είναι από τις καλύτερες λέξεις. Μακριά και αγαπημένη. Έτσι. Για τη λύση της συνεργασίας, χθες με τον Γιώργο του Παναγιωτήδη αρχίσαμε να συζητάμε τα πρώτα ονόματα που είχαν προκύψει. Και ένα από τα ονόματα που δεν του έδωσα βάση, αλλά ότι το πέταξα, ήταν του Μαρτίνεθ.
τον προπονητή της Εθνικής Βελγίου. Το πρώτο όνομα που άκουσα και δεν μου τέριζε καθόλου ήταν του Κούμαν. Μετά πήγα σε όλη την Johan Cruyff θεωρία με το άκουσμα του ονόματος του προπονητή του Άγιαξ. Ακόμα και το Αλέγκρι το όνομα έπαιξε σήμερα. Αλλά δεν μου ταιριάζει στο μυαλό Αλέγκρι και Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχω καθόλου. Η Γιουβέντος, θα συμφωνήσει με Σάρι τελικά? Όλο και είναι περισσότερα δημοσιεύματα που αναφέρουν αυτό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε απάντηση αύριο το βράδυ. Δηλαδή, εάν με την ολοκλήρωση του τελικού του Europa League ο Σάρι θα είναι πιο άνετος να μιλήσει, θα θέλει να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Είναι θέμα και εκεί. Γενικότερα, ψάχνουν πολύ προπονητή. Δηλαδή η Μπαρσελόνα ψάχνει προπονητή, η Γιουβέντους ψάχνει προπονητή. Και ομάδες που είναι πρωτοκλάσεις. Η Μίλαν τελικά ψάχνει προπονητή. Ναι. Τον Γκατούζο το είπε το πείμα. Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Το πείμα. Η Ίντερ ψάχνει προπονητή. Διάβαζα νωρίτερα άρθρο με τίτλο ότι η Αταλάντα έστειλε στο Ταμείο της Ανεργίας τους προπονητές των ομάδων του Μιλάνου. Από τη στιγμή που τις άφησε. Και νομίζω τα τελευταία χρόνια συχνά αλλάζουν αυτές οι ομάδες προπονητή. Οι δύο του Μιλάνου. Ή όχι. Συχνά αλλάζουν τα πάντα οι δύο του Μιλάνου. Τα τελευταία 4-5 χρόνια. Γενικότερα έχουν. Ψάχνουν και αυτά τα πατήματά τους. Ναι, έχουν μεγάλο θέμα. Δεν θυμίζουν σε τίποτα τις ομάδες όπως τις. Τουλάχιστον ηλικιακά και εσύ και εγώ τις γνώρισαμε και τις έχουμε διαφορετικά στο μυαλό μας. Πολύ ενδιαφέρον είχε το παιχνίδι εκεί παλεμάχων στο Μάντσεστερ. Εκεί απέναντι στο Μάντσεστερ Μπάγερ. Εκεί δύο-τρεις που είδα, ένα μισάωράκι το παίζανε στη Super League. Σίγουρα. Έτσι ένα Μπέκαμ θα τον έπαιρνα να τον βάλω να κάνει δύο-τρεις στατικές φάσεις. Που τον είδα. Μια χαρά. Μέστρα, όσα χρόνια για να περάσουν. Πιο αδύνατος είναι από πολλούς ποδοσφαιριστές του ελληνικού αθλήματος. Είναι στεγνός. Είναι στεγνός. Εντάξει, ζωγραφισμένος από πάνω μέχρι κάτω, λένε στεγνός. Η φυσική κατάσταση μπορεί να τη χάσεις, μπορεί να την ξαναβρεις. Ναι. Το πώς θα στείλεις την μπάλα συστημένα στις 40 γιάρδες που λένε και οι Άγγλοι, μην τους το χαλάσουμε. Έτσι, γιατί έτσι. Τα συστήματά τους για 40 γιάρδες μιλάνε. Γιατί αυτές είναι, όταν λένε 40 μπαλιά οι Άγγλοι, εννοούν 40 γιάρδες. 40 γιάρδες. Να σηκώσουν το κεφάλι και το πόδι τους να κάνει την κίνηση που κάνει τον μπαστούνι του γκολφ. Αυτό δεν το έχει χάσει. Όχι. Με τίποτα. Και ο Σταμ δεν έχει χάσει, έκανε ένα τάκλιν σε έναν εκεί. Δεν πάνε τον έβγαλε και έξω. Ο Σταμ πρέπει πριν την έναρξη του αγώνα να είπε παιδιά, συγγνώμη. Και όταν τον ρώτησαν γιατί, θα του είπα απλά θα δείτε. Ναι, ναι. Ο Σταμ, αυτό το τάκλιν είναι το κλασικό που πα για παρέα το κάνει ένα, σταματάει την ώρα και φωνάζει, βγαίνει μια φωνή από το τέρμα. Ποιο τον έφερε αυτόν τον μα. Κατευθείαν. Ξέρεις, και όταν αυτός που το έφαγε λίγο... δουλεύουμε αύριο και τα κλασικά αυτά. Ακριβώς, όταν πάνε λίγο χαλαρά. Ναι, ναι, ναι. Και έχετε ένα τάκλιν που παίρνει μαζί, παίρνει μαζί και κομμάτι χόρτου. Ανοίγει μια τρύπα. Ναι, ναι. Πάντα υπάρχει αυτός που ή είναι παθιασμένος από την αρχή ή του ξεφεύγει, του βγαίνει κάποια στιγμή, ξέρεις, αρχίζει και του αρέσει το παιχνίδι, παίρνει ρυθμό. Έτσι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αυτό το δουλεύουμε αύριο, ειδικά σε κάτι μάτς που κλείνουμε κάτι 11-11.30 ώρα το βράδυ. Ναι, ναι. Δεν χαλάει. Εκεί που πας να βγάλεις τη δουλειά του μυαλό σου και ξαφνικά πάλι σου έρχεται. Γιατί λες αύριο το πρωί, δηλαδή. Η αναφορά σου σε αυτό μου δίνει ωραία πάσα, γιατί στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα μιλήσουμε για ένα παιχνίδι 5-5 που θα γίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στους φίλους της Τότεναμ και στους φίλους της Λίβερπουλ. Οι ωραίο. Οποίοι αποφάσισαν να διασταυρώσουν ταξίδι τους λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος που έχουν. Η σύνδεση των ομάδων του εξωτερικού στην Θεσσαλονίκη. Θα αγωνιστείς να στείλουμε ένα-δύο μάτια να σε δούνε? Δεν έχω δελτίο. Δεν είμαι εκεί. Και να είχα δελτίο, δεν είμαστε για τέτοια. Θα καλύψεις δημοσιογραφικά το παιχνίδι έτσι. Δηλαδή, είναι όπως λέω σε μερικούς ποδοσφαιριστές, έτυχε να σε κρίνω εγώ για αυτό που κάνεις, εσύ μπορείς να με κρίνεις για αυτό που κάνω. Εγώ δεν μπορώ να παίξω, εσύ δεν μπορείς να γράψεις. Ας το πάρουμε ως δεδομένο και ας προχωρήσουμε την πορεία μας. Έτσι. Γιατί αλλιώς δεν θα βγάλουμε. Ακριβώς, δεν το είχα ποτέ.
να τρέξω λίγο, να την τζουλήσω λίγο και τέτοια, να την κλωτσίσω εκεί, να κάνω κανένα τζαρτζάρισμα μέχρι εκεί. Σε 5-5 λίγο για το χουλιαμά πριν και μετά θα πήγαινα. Ναι. Αλλά τώρα για παιχνίδι που δεν μπορεί να χάσει από τη Λίβερπουλ τώρα. Ναι, ναι. 4 μέρες πριν το τελικό της Champions League, σε παρακαλώ τώρα. Ξέρω ότι τα παιδιά έχουν ένα ιερό καθήκον. Θα μιλήσουμε με τα παιδιά και της Λίβερπουλ και της Tottenham. Με αφορμή αυτό το παιχνίδι που παίζουν. Γενικότερα λίγο την οτροπία αυτών των κλαμπ που έχουν, που ανήκουν ο καθένας, αυτές τις παρέες ατόμων που έχουν και αυτή την δραστηριότητα με τα παιχνίδια που παίζουν, αυτό το πρωτάθλημα που έχουν στήσει, γενικότερα έχουν καταφέρει να διοχετεύσουν όλη αυτή τους την ενέργεια και την αγάπη τους για το ξένο ποδόσφαιρο, συνολικότερα φαντάζομαι, και ο καθένας για την ομάδα του πάνω σε αυτό. Και να δω λίγο αν μπορούμε να βγάλουμε καμιά έντρικα, να κάνουμε καμιά συνέντευξη τύπου εδώ, να ρίξει το γάντι κανένας και να πάμε το βράδυ με καπνογόνα και τέτοια στην κερκίδα. Έτσι. Να γίνει ο κακός χαμός μια μέρα πριν τον τελικό του Europa League, που γενικότερα έχει φάει πολύ bullying λόγω των όσων έχουν γίνει με την επιλογή της χώρας, με το πρόβλημα που δημιούργησε αυτό στον Μιχιταριάν, που μπορεί κάποιος να το πει, έλα μωρέ, εντάξει, ένας παίκτης είναι, ωραία, να πάει ομάδα στο τελικό Europa League, να είσαι έτοιμος να πας και να σου πει, α φίλε, δεν μπορείς να πας και να σε παίκτης. Γιατί όπως είπε ο Μιχιταριάν, το καταλαβαίνω, λέει, τι γίνεται, το είχα στο μυαλό μου από πριν, αλλά άλλο είναι να το έχεις στο μυαλό σου και άλλο να βλέπεις τελικά, γιατί όπως είπε, στο κάτω-κάτω της γραφής δεν παίζει και κάθε μέρα τελικούς. Ο ήταν τυχερός, έπαιξε με το United τελικό Europa League και το κατέκτησε κιόλας, αλλά δεν. Δηλαδή να λες ότι χτύπα ξύλο, έπαθες κάτι, τα αποδέχεις. Αλλά αυτό με την Arsenal να γυρίσει αρκετά εισιτήρια, με τους οπαδούς να μην έχουν, να μην τρελαίνονται να ταξιδέψουν στον Μπακού και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με αυτό το παιχνίδι 5-5 ανάμεσα στην Tottenham και την Liverpool σήμερα το βράδυ. Επιστρέψαμε. Το ανάλυσα το By the Press. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2 και θα πάμε μέχρι τις 3. Προαναγγείλαμε ότι θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό το φιλικό που θα έχουν οι ομάδες των συνδέσμων στην Θεσσαλονίκη, της Λίβερπουλ και της Tottenham. Θα έχουμε μαζί μας στον αέρα τα παιδιά να μας μιλήσουν και για αυτή τη σκέψη, αλλά γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται αυτές τις καταστάσεις. Έχεις άποψη για τον επόμενο προπονητή της Μπαρτσελόνα? Εγώ είπα για τον Μαρτίνεθ, όχι ότι ψηφίζω, αλλά ξέρεις, η κουβέντα που γίνεται. Δεν ξέρω, πάντως συμφωνώ με αυτό που είπες πριν, ότι δεν θα μου ταιριάζει και εμένα ο Αλέγκρι. Πάντως θα ήταν ενδιαφέρον να πάει ένας προπονητής και να δώσει αυτό το στίγμα του στη Μπαρτσελόνα. Ίσως να αρχίσουμε να βλέπουμε κάτι διαφορετικό και όχι αυτό το σύνηθες που έχουμε τα τελευταία χρόνια, το σύνηθες στυλ παιχνιδιού. Με την πολύ κατοχή μπάλας, πολλές μικρές μεταβάσεις, ίσως να δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω τι ακριβώς ψάχνει η Μπαρτσελόνα, πώς ακριβώς το έχει στο μυαλό της. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Θα έρθει κάποιος που θα προσαρμοστεί αμέσως στα δεδομένα της. Ωραία. Αυτό μένει να δούμε. Λοιπόν, βάζω μια ανωτελεία και να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον Βαγγέλη Κρυσταλάκο και τον Κώστα Καζάκο. Είναι τα παιδιά από την Tottenham και την Liverpool, σε λίγες ώρες αντίπαλοι, και το Σάββατο ένας από τους δύο θα έχει πιο πλατή χαμόγελο από τον άλλον. Δεν ξέρω αν ο άλλος θα έχει καν χαμόγελο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο και στους τρεις, στον Κώστα εκεί. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον Βαγγέλη, θα με συγχωρέσεις Κώστα. Ναι. Είμαι τυπικά γηπεδούχος του τελικού, οπότε πρέπει να ξεκινήσω από μένα. Προηγήσε. Ωραία. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για το μάτς? Είμαι κύριος, έτσι δεν λέω είμαστε έτοιμοι. Έτσι, θα κρατάμε τα τυπικά. Ωραία. Μιλάμε για το μεγάλο μάτς του Σαββάτου, να φανταστώ, έτσι. Όχι για το σημερινό το φιλικό. Για το μεγάλο μάτς του Σαββάτου. Ναι. Είμαστε
αρκετά έτοιμοι από το θέμα το πώς θα βρεθούμε, πώς θα το δούμε, πώς θα είμαστε, αλλά δεν θα είμαστε ποτέ έτοιμοι στο συναισθηματικό κομμάτι, εκείνο δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή μέχρι και τη στιγμή που θα τελειώσει και μετά είναι λίγο περίεργη εκείνη η κατάσταση. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε έτοιμοι, το περιμένουμε πώς και πώς. Είναι σχετικά πρωτόγνωρο κάτι για μας. Η τελική του ζήσαμε βέβαια, αλλά όχι τέτοιου είδους τελικό. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από όσο έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Κώστα, εσύ που το έχεις και πιο φρέσκο, είναι διαφορετικός ο βαθμός ετοιμότητας και προσμονής, φαντάζομαι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι διαφορετικός. Είχαμε χρόνια να βαραστούμε σε ένα τελικό. Πέρσι βρεθήκαμε μετά από χρόνια σε ένα τελικό, έχοντας καλή ομάδα, όπως και φέτος. Φέτος ατυχήσαν βέβαια και στο πρωτάθλημα αυτό το 97 βαθμούς να χάσουμε πρωτάθλημα. Ήταν και για μας πρωτόγνωρο, έτσι, για κάθε ομάδα. Είμαστε πανέτοιμοι για τελικό. Ένας τελικός δεν πάει να είναι τελικός. Είτε παίζαμε με τον Άγιαξ, είτε παίζαμε με τότε να μείνουμε με κάποια άλλη ομάδα, είναι τελικός. Είναι πολύ δύσκολη και ομάδα πολύ, η τότε να είναι πολύ αξιόλογη ομάδα. Στο τελικό δεν υπάρχει ποια είναι πιο δυνατή. Είναι ένας τελικός 90 λεπτά. Εκεί θα φανεί. Είμαστε έτοιμοι όμως. Πιστεύω, θα στενοχωρήσει το φίλο μου του Βαγγέλη, πιστεύω θα καταλήξει σε εμάς. Θα δούμε όμως το Σάββατο. Πες μου λίγο, πώς και ασχολείσαι με την όλη κατάσταση, όχι με, την, με τη Λίβερπουλ, αλλά με όλο αυτό που υπάρχει με τη Λίβερπουλ στη Θεσσαλονίκη, να φτάνει να παίζεται και σε πρωτάθλημα. Γιατί θέλει χρόνο, θέλει μεράκι, θέλει όρεξη, θέλει πολλά, έχω την εντύπωση. Αν το αγαπάς, αν αγαπάς γενικότερα τα πράγματα, προλαβαίνεις πολλά. Εγώ ασχολήθηκα με το σύνδεσμο σε μικρή ηλικία. Είμαι σχεδόν από το 2010 στο σύνδεσμο. Ανήκω τα τελευταία 5 χρόνια. Φτάσαμε εσύ ως 5η χρονιά τώρα στο πρωτάθλημα συνδέσμων. Τα τελευταία 5 χρόνια δημιουργήθηκε αυτό το πρωτάθλημα. Έπαιρνα μέρος από την αρχή. Στην αρχή ως παίκτης, τώρα έχω αναλάβει και το κομμάτι λίγο της οργάνωσης της ομάδας γενικότερα. Είναι ένα πρωτάθλημα πολύ όμορφο, προσπαθούμε να περάσουμε πολύ ωραία μηνύματα και έχουμε και κοινωνικές πράξεις μέσα από όλο αυτό. Μαζευόμαστε κάθε Παρασκευή, σίγουρα θέλει χρόνο, κάθε Παρασκευή βράδυ δηλαδή μαζευόμαστε, όχι σαν αντίπαλοι, σαν φίλαθλοι κυρίως για να παίξουμε σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Θέλουμε να καλέσουμε και καινούριο κόσμο να μας μάθει, να μας δει. Πηγαίνουμε εκεί πέρα για μία ωρίτσα, ξεχνάμε τα πάντα, είμαστε με τους φίλους μας και τις ομάδες που υποστηρίζουμε, αλλά και τα παιδιά, γιατί θεωρούνται όλοι φίλοι μας, είμαστε μια παρέα όλοι μαζί. Και τα ξεχνάμε όλα, παίζουμε μπάλα, κάνουμε αυτό που αγαπάμε, γιατί όλοι το αγαπάμε, κάποιοι το είχαν όνειρο, κάποιοι όχι, αλλά είναι αυτό που αγαπάμε πραγματικά. Και συνδυάζουμε την αγάπη μας με μία ώρα έτσι, πολύ ωραία καλοπέρασης, παίρνουμε πάρα πολύ ωραία. Βαγγέλη, για σένα, ίδια ερώτηση. Εγώ τα ξέρω. Ναι. Είναι αυτό το κλικ που έγινε κάποια στιγμή, παρότι από χρόνια υποστηρίζω την Τότεναμ και κάποιο, ο Κώστας στη Λίβερπουλ, όλοι κάποιο σύνδεσμο ξένο, αλλά είναι αυτό το κλικ που έγινε κάποια στιγμή, ειδικά με το θέμα της τηλεόρασης, που έφερε ακόμα πιο κοντά τις ομάδες στους οπαδούς της, μπορούσε να την παρακολουθήσει πολύ πιο άνετα και ανέβασε και η ευκολία του να πάει κάποιος πια στο γήπεδο, στο εξωτερικό, να δει και την ομάδα που αγαπάει από κοντά. Αυτό το πράγμα ζέστανε ακόμα περισσότερο. Βρήκαμε συνοπαδούς, συνομιλούμε και τα μέσα δικτύωσης βοηθάνε σε αυτό και ζέστανε περισσότερο αυτό που ένιωθε ο καθένας για την ομάδα του. Αυτό το θέμα, ειδικά και με το πρωτάθλημα, έδεσε ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, το γλυκό, γιατί εγώ προσωπικά, όπως πιστεύω και οι υπόλοιποι, αλλά γνώρισα αξιόλογα άτομα από πολλούς συνδέσμους, από πολλές ομάδες ξένες, φιλάθλους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει γίνει ένα πολύ ωραίο κλίμα και έχουμε έρθει μεταξύ μας και βοηθάει ο ένας τον άλλον σε οτιδήποτε χρειαστεί. Δεν είναι απλά θα πάμε την Παρασκευή και θα βρεθούμε και θα κάνουμε, ακόμα και μέσα στη βδομάδα κάποιος κάτι άκουσε, κάτι χρειάζεται, ένας φίλος που υποστηρίζει την ομάδα σου θέλει να έρθει να σε γνωρίσει, να σε δει από κοντά και ζεσταίνει λίγο περισσότερο το πράγμα. Και φέρνει μια διαφορετικότητα στην ποδοσφαιρική συνήθεια που έχουμε στην Ελλάδα, στο πούμε. Δεν το βάζω Ελλάδα εξωτερικό, απλά σε αυτό που ζούμε εδώ μας δίνει και μια άλλη γλύκα ενασχόληση με το ξένο ποδόσφαιρο που πια την έχουμε πολύ πιο άμεσα στη ζωή μας. Θα κερδίσουμε το βράδυ, σήμερα. 100%. Ο Κώστας πιστεύω να ακούει. Αρχίζει να το πιστεύω. Ακούω. Κώστα, άρεσε, θα χάσετε. Μην σε ρωτήσω, Κώστα. Αφού θα κερδίσει ο ένας, κάποιος θα χάσει. Δεν γίνεται να κερδίσουν και οι δύο.
μπορεί να γίνει και ισοπαλία σήμερα το βράδυ. Για σήμερα. Σήμερα θα κερδίσει το ποδόσφαιρο. Σήμερα θα κερδίσουν και οι δύο. Ο οποιαδήποτε σκοριανή, σήμερα θα κερδίσουν και οι δύο. Θα παίξουμε σήμερα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σήμερα ήταν και η άποψη, η σχέση μας αυτή που διοργάνωσε το φιλικό και έγινε για αυτόν τον λόγο να σπρώξουμε λίγο περισσότερο όλο το πράγμα που υπάρχει εν ώψη του τελικού. Και γι' αυτό ήταν μια συζήτηση που έγινε μεταξύ μας κατευθείαν μετά τους ημιτελικούς του Champions League. Είπαμε λίγο να βοηθήσουμε και εμείς την κατάσταση για να στρώσουμε λίγο το πράγμα όσο γίνεται. Ακριβώς, το τρέξαμε κατευθείαν ουσιαστικά, δηλαδή μόλις τελείωσαν οι ημιτελικοί, κατευθείαν συνεννοηθήκαμε και με τον Βαγγέλη. Αγωνιστεί ένα φιλικό έτσι. Ήταν βασικά και οι δύο σκέψεις και των δύο ήταν που βγήκε και έγινε πραγματικότητα. Σήμερα θα γίνει το φιλικό. Έτσι, έτσι. Πείτε μου λίγο για το φιλικό σήμερα, ώρα, μέρος, για να ξέρει και ο κόσμος να αρχίσει να καταλαβαίνει το πώς λειτουργείτε λίγο πάνω σε αυτό. Στο... Ναι. Και στο φιλικό, γιατί το φιλικό νομίζω είναι σαν, πώς να το πω, σαν φινάλε της σεζόν. Ακριβώς. Βαγγέλη, παίρνω τη σειρά εγώ. Ναι, πες Κώστα, πες. Είναι σαν φινάλε τη σεζόν, είναι φιλικό παιχνίδι. Θα γίνει σήμερα στις 10.30 το βράδυ. Είναι απέναντι το γήπεδο του Παλατάκη, το γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είναι το γήπεδο του Athletic Park, λέγονται, του Επισκύρου. Θα γίνουν εκεί πέρα το παιχνίδι 10.30 το βράδυ. Και πιο νωρίς μπορεί να έρθει κάποιος να μας βρει εκεί πέρα. Λογικά θα γίνει ένα φιλικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Έχουμε πολλά άτομα θα παίξουν εκεί πέρα. Όποιος θέλει είναι πρόσδεκτος να έρθει να μας παρακολουθήσει. Θα πιούμε και τις καθιερωμένες πηδίτες μας που πίνουμε μετά τα παιχνίδια. Έτσι, μπράβο. Μετά τα παιχνίδια, όχι πριν. Μετά, γιατί πριν είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Αντώνη, είσαι σαν λίγο σαν το Harry Kane ή 5 λεπτά μπορείς να μπεις να παίξεις. Είσαι καλεσμένος, να ξέρεις. Εσύ με καλείς, το ποδόσφαιρο δεν με καλεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο για την παρουσία. Να είστε καλά, ελπίζω να τα καταφέρω για να τα πούμε το βράδυ. Και καλή συνέχεια σε αυτό που έχετε οργανώσει, σε αυτό που κάνετε έτσι όπως το έχετε στο μυαλό σας και το προχωράτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας είχαμε προετοιμάσει για αυτήν την κουβέντα. Στο Athletic Park, λοιπόν, δίπλα από το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, σήμερα στις 10.30 ο σύνδεσμος φίλων της Tottenham αντιμετωπίζει τον σύνδεσμο φίλων της Liverpool σε αγώνα 5x5. Είναι μια συνέχεια του πρωταθλήματος που έχουν οι σύνδεσμοι φιλάθλων ομάδων του εξωτερικού και διοργανώνουν εδώ και 5 χρόνια. Το 5 χρόνια δεν το θυμόμουν. Ότι διοργανώνεται αυτό το πρωτάθλημα, επειδή και εγώ ασχολούμαι με τα παιδιά και βλέπουμε παιχνίδια με τα παιδιά της Tottenham. Ναι, το ήξερα. Μου είχαν πει πολλές φορές, τους έκανα τη χάρη να μην έρθω στην ομάδα για να έχει κάποιες ελπίδες να μην βγαίνει τελευταία. Αλλά είναι μια κίνηση η οποία θεωρώ πως δείχνει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Μην αρχίζουμε να κάνουμε ευκολόγια, τα θέλουμε και τα θέλουμε να συμβαίνουν και, και με τις ομάδες στην Ελλάδα. Ξέρουμε πολύ καλά. Τι μυαλά κουβαλάμε. Φαντάζομαι θα είναι και έτσι οργανωμένη, Αντώνη. Με ρούχα, τέτοια στολές. Ναι. Η κάθε ομάδα έχει τις φανέλες. Άλλοι έχουν παρεθετικές, άλλοι έχουν κάνει σε βιοτεχνίες φανέλες που μοιάζουν πάρα πολύ με τις φανέλες των ομάδων. Αυτή η περιβόητη μοβ που φόρησε ο κ. Μουτσάκης προάλλες και έκανε το Γιούλιο Δεκτίου η φωτογραφία. Ελπίζω όλα να πάνε καλά για την Tottenham και σήμερα και το Σάββατο. Δεν είμαι από αυτούς που λένε έλα μωρά, το Σάββατο να το πάρουμε και αυτό. Ό,τι μπορούμε. Καλό. Είναι το σίγουρο ότι τα παιδιά θα περάσουν καλά. Και επαναλαμβάνω, θα δώσουν συνέχεια σε μια σκέψη, σε έναν τρόπο αντίληψης του ποδοσφαίρου που καλώς ή κακώς μπορούμε να τον κρατάμε σε αυτό το επίπεδο. Θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη. Και σας είμαι σίγουρος αν το πηγαίναμε σε άλλο επίπεδο. Γι' αυτό λέω μην τυπάμε εκεί την κουβέντα. Κρίμα είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Ας κρατήσουμε αυτό που γίνεται με τα παιδιά που παραλαμβάνω έχουν και κοινωνική δράση. Υπάρχουν φορές που μαζέψει πράγματα και γενικότερα κάνουν πράγματα τα οποία δείχνουν το πόσο επηρεάζει τη ζωή τους το ποδόσφαιρο και σε ποιο βαθμό και καλή επιρροή. Αφήνω το Champions League και πάω στο Europa League.
ούτως ή άλλως η αυριανή εκπομπή με τον Γιώργο Παναγιώτη θα είναι αφιερωμένη εκεί. Αλλά μια και σε έχω σήμερα, πες μου λίγο, η πρώτη σου ανάμνηση από τελικό Europa League ή τέλος πάντων κυπέλου UEFA. Liverpool Alaves. Πού να θυμάμαι, αυτό θυμάσαι. Αυτό το θυμάμαι γιατί το είδα την επόμενη μέρα. Ναι, ήταν ο καιρός στον οποίο πήγαινα συχνά τον καιρό εκείνο για 5-5 και δεν το άλλαξα ούτε για αυτό το μάτς. Και κάποια στιγμή γυρίζουμε μέσα και μας λέει 5-4. Α, ναι, λέω στα πέναλτι, πόσο έληξε το κανονικό. Όχι, μου λέει. Παίζανε, λέει. Ναι. Τι 5-4. Τι κατσάρα. Ναι, 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 αυτή η τρέλα. Νομίζω ήταν. Αλαβές με Jordi Cruyff. Ναι. Καλή ομάδα τότε, Αλαβές. Πολύ καλή ομάδα. Δεν θυμάμαι τώρα τι μπορεί να έχει τερματίσει το Ισπανικό Πρωτάθλημα, αλλά. Η Λίβερπουλ ήταν εκείνη η φουρνιά που πήρε όλα τα τρόπαια πάλι χωρίς το πρωτάθλημα. Γιατί πήρε και η Europa League, μετά πήρε και το Super Cup. Αυτή ήταν. Πήρε αρκετά και εκείνη την διετία. Με Ζερά Ρουγέ. Με Ζερά Ρουγέ. Καλά θυμάμαι. Λίγο το παζλ. Σάμι Χίπια, κεντρικό αμυντικό. Γίνεται. Προσπαθούσα να θυμηθώ χθες το μάτς. Τελικά ήταν το Leverkusen Espanyol. Η διπλή τελική. Διπλός τελικός. Διπλή τελική ήταν στο UEFA. Espanyol Leverkusen. Έληξαν 3-0 και τα δύο. 3-0 το πρώτο μάτς, 3-0 το δεύτερο. Και πρέπει να το πήραν οι Γερμανοί σαν πέναλτι. Αλλά η πρώτη μου μνήμη είναι αυτό. Το ότι ήταν ένα μάτς 3-0 και μου έλεγε ο πατέρας μου δεν θα γίνει τίποτα. Και τελικά έχει ένα. Ναι, 87-88, κάπου εκεί. Α, τόσο πίσω. Ναι, ναι, η πρώτη μου ανάμνηση. Γιατί προσπαθούσα χθες να θυμηθώ και θυμόμουν αυτό. Όπως αντίστοιχα το έλεγα και χθες για τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών, ήταν εκείνο το Porto Bayern. Που είναι η πρώτη μου ανάμνηση. Τι βλέπεις για αύριο? Τι βλέπω για αύριο? Έχει αρκετές απουσίες η Arsenal. Θα παίξει ρόλο το κίνητρο. Θα μου πεις ένα τελικό τώρα που κρίνει ένα τρόπο, δεν νομίζω ότι σκέφτεται τόσο ότι οδηγούμε στο Champions League. Πολλές φορές το έχω σκεφτεί ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που σου πήραν το μυαλό. Αλλά υπάρχει εκείνη η στιγμή που ξεκινάς, βγαίνεις από τα αποδητηρία, αφού έχεις φωνάξει για εμψύχωση, αφού έχεις αγκαλιάσει σφιχτά το συμπαίκτη, τον προπονητή σου και αυτά, και βγαίνεις, ακούς όλη τη βοή και κάποια στιγμή περνάς δίπλα το τρόπαιο. Εκεί πιστεύω σταματάνε όλα. Ναι, ναι. Και εγώ έτσι θεωρώ ότι το τρόπαιο παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Δεν το σκέφτονται δηλαδή. Μπορεί να δίνει μια θέση εξτρά στο Champions League για την Arsenal, αλλά. Το βλέπεις εκεί, δεν. Νομίζω ότι η έγκλητση του τροπαίου είναι μεγαλύτερη. Ό,τι και να γίνει, το τρόπαιο είναι τρόπαιο. Δεν... Έτσι, έτσι, συμφωνώ. Δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά έχει αρκετές απουσίες η Arsenal. Απ' την άλλη, είναι και οι δύο ομάδες οι οποίες έκαναν πολύ μέτριο φινάλε πρωταθλήματος. Έτσι πως πήγανε. Με τα σκαμπανεβάσματα που είχαν. Και επειδή είχαν τόσο δυνατά συναισθήματα και τόσα πολλά μας έδωσαν οι ημιτελικοί του Champions League, το Europa League που ούτως ή άλλως παίρνει πολύ λιγότερα φώτα, έχει και αυτό ότι εντάξει, τα φαβορί πέρασαν. Η Chelsea βέβαια δυσκολεύτηκε και δυσκολεύτηκε στην έδρα της. Και δυσκολεύτηκε με αντίπαλο τον οποίο τον έφερε στα μέτρα της και έδειξε ανωτερότητα στο πρώτο παιχνίδι. Mm-hmm. Με την Άιντραχτ. Με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Και στο δεύτερο μάτς, εκεί που άρχισε να το βάζει σε ένα βλάκι, δέχτηκε τον κόλ και ζορίστηκε. Δηλαδή ήταν μια πρόκληση που μπορούσε να γύρει πολύ εύκολα στους Γερμανούς. Όχι μόνο στα πέναλτι και νωρίτερα από τις ευκαιρίες που έχασαν, όπως και η Τσέλσι. Η Άρσεναλ όμως πήρε μια πρόκριση στην οποία το πρώτο μάτς, έστω και αν τη στράβωσε, το έστρωσε, και ειδικά στο φινάλε που πέτυχε και το 3-1, και το δεύτερο μάτς που παρόμοιο με το πρώτο πήγε να τη στραβώσει, αλλά και πάλι εκεί το... Έδειξε σοβαρότητα και ο τελικός του Copa del Rey μας απέδειξε ότι το καθάρισε. Ναι, και ευτυχώς Βαλένθια... επέδειξε σοβαρότητα η Άρσεναλ, γιατί αλλιώς θα είχε πρόβλημα. Δεν είναι ατυχία η παρουσία της Βαλένθια εκεί, δηλαδή. Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία στο ξεκίνημα τη σεζόν ήταν έτοιμη να αλλάξει προπονητή, να. Ναι, ναι. Να βρεθεί σαν τάταρα, να αρχίσει να σκέφτεται με αποφύγει τον υποβασμό.
και έφτασε να τερματίσει τέταρτη, να επιστρέψει δηλαδή στο Champions League, να φτάσει στην τετράδα του Europa League και να αποκλειστεί από την Arsenal. Ναι, δεν είναι μεγαθύριο, αλλά είναι η Arsenal. Όπως και να το κάνουμε. Ό,τι και νομίζω να... είναι άκρος πετυχημένη η χρονιά για τις αυτερίδες. Και μόνο που μετά από 11 χρόνια πήραν τρόπαιο, αυτό λέει πολλά. Και τρόπαιο απέναντι στην Μπαρσελόνα, στην πρωταθλήτρια. Και επειδή μπορεί να πει κανείς οτιδήποτε, σε μια ομάδα η οποία αν έχανε θα γινόταν αυτό που μπορεί να γίνει σήμερα. Δηλαδή δεν ήταν ένα παιχνίδι, ένα τελικό για μια κορεσμένη ομάδα η οποία πήρε πρωτάθλημα και το πήρε και πέρυσι και παίρνει κύπελο 4-5 συνεχόμενα χρόνια και όλα αυτά. Είχε πράγματα να χάσει. Η απώλεια του κυπέλου παίζει ρόλο στην φυγή του Βαλβέρδε, πιστεύεις? Θεωρώ ότι. Δηλαδή αν έκανε τον double θα έμενε. Δεν είναι ότι θα έκανε τον double. Είναι ότι θα δείχνει ότι ξέρεις τι, το είχα αφήσει πίσω μου. Μπορώ να τα αφήσω πίσω μου. Η κουβέντα για τον Βαλβέρδε θα γινόταν. Και πάλι. Γιατί έχει μπει αυτό το μικρόβιο της αμφιβολίας, όταν δύο φορές έχεις αποκλειστεί με αυτόν τον τρόπο που αποκλείστηκες στο Champions League, δύο συνεχόμενες χρονιές. Πραγματικά. Αυτό το δύο συνεχόμενες χρονιές νομίζω ότι είναι που χτυπάει πολύ. Και αν πήγαινε να βγάλει λίγο τα σύννεφα, δεν τα κατάφερε με τον τελικό. Γιατί το καταλάβαινες ότι και ο τρόπος τον οποίο πήρε το πρωτάθλημα με Μπαρτσελώνα την έκανε να το πανηγύρισει, αλλά όχι στο βαθμό που. Δεν είχε αντίπαλο φέτος, εντάξει. Ακριβώς. Τώρα με τόσο κακή Ρεάλ και η Ατλέτικο που δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. Άρα, σε αυτό που λες, μιλάμε για μια ομάδα που νιώθει ότι δεν έχει αντίπαλο. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παθαίνει ότι παθαίνει στο Champions League. Και ενώ νιώθει ότι η χώρα δεν έχει αντίπαλο, δεν κάνει τον double. Ναι. Το οποίο το κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή και πέρυσι έκανε double. Και γενικότερα, ειδικά στο κύπελο, νομίζω έχει 3-4 συνεχόμενες κατακτήσεις. Κάτι τέτοιο που να έχει η Μπαρτσελόνα. Είχε πολύ πράγμα. Και δεν μπόρεσε να βάλει τέλος όλο αυτό. Εκεί βέβαια μιλάμε για διαφορετικά αποδυτήρια, τα έχουμε πει αρκετές φορές, το τι σημαίνει ο Μέση εκεί, το πώς επηρεάζει τις αποφάσεις, όλα αυτά που έχουν υποθεί για τον Βαλβέρδε. Η οργή είχε ξεκινήσει από τον αποκλεισμό από την Λίβερπουλ, που θεωρώ ήταν πιο δυνηρός γιατί ήταν σε ημιτελικό. Ναι. Μπορεί η ομάδα που τους απέκλεισε να είναι πολύ καλύτερη από την περσινή Ρώμα, αλλά αυτό δεν νομίζω μειώνει το μέγεθος της αποτυχίας. Το μέγεθος της αποτυχίας διαχείρισης μιας κατάστασης που έσωσε. Γιατί στο τέλος της ημέρας, όσο και αν γίνομαι κουραστικός, αυτό είναι που μετράει. Του λέει, μία φορά μπορεί να σου τύχει, στην αρχή της χρονιάς υπόσχεται ότι δεν σου τύχει, το λέει συνέχεια, ότι το έχεις αφήσει πίσω σου και ξαφνικά το βλέπεις να έρχεται μεγαλοπρεπέστατα κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ότι έκανε μια καλή εμφάνιση και τελικά στο τέλος δέχτηκε έναν γκολ. Έχει μείνει και αυτό το τρόπο με τον οποίο μπήκε αυτό το τέταρτο γκολ. Έτσι είναι. Έτσι είναι και μετά γυρνάς κιόλας στο πρώτο παιχνίδι και λες ότι ήμασταν, μήπως ήμασταν τυχεροί. Δηλαδή ο κόσμος στην Μπαρτσελόνα μας και δεν ήμασταν τυχεροί στο πρώτο παιχνίδι που η Λίβερπουλ έδειξε. Ότι είχε εικόνα για ομάδα που μπορεί να αποκριθεί η Λίβερπουλ, την είχε. Ναι, γιατί είπαμε ότι το 3-0 του πρώτου μάτς ήταν πλασματικό. Μα η κουβέντα ξεκινάει ότι, okay, είναι πλασματικό. Αλλά το έχει. Ναι, αυτό το έχει. Δεν μπορεί. Όχι, δεν μπορεί. Δεν πρέπει. Έχει 90 λεπτά να βρει τον τρόπο, όσο μπακαλίσικο και καφενιακό και αυτό αν ακούγεται, να βάλει ένα γκολ. Ένα γκολ, αυτό ακριβώς. Δεν θυμάμαι. Δεν έχω μεγάλη φάση να πει πω τι έχασε εκεί. Πέρα από δύο-τρεις φάσεις που δημιουργήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό θα σα έλεγα, στο πρώτο ημίχρονο. Και οι οποίες είναι φάσεις στο μυαλό μας. Επειδή προσπαθεί να τις τελειώσει ο Μέση. Που εκεί ο βαθμός επιτυχίας αυτομάτως στο μυαλό του οποδήποτε δικαιολογημένα μεγαλώνει. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ασχοληθήκαμε λίγο με ό,τι συνέβη από χθες μέχρι σήμερα. Τα τελευταία νέα, την επικείμενη απόλυση του Έρνεστο Βαλβέρδε. Αλλά δώσαμε και αρκετό χρόνο, όπως σας είχαμε υποσχεθεί από χθες. Σε αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στην Τότεναμ και την Λίβερπουλ, το 5-5 που θα γίνει
στα γηπεδάκια δίπλα από το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πηλαία, ανάμεσα στις ομάδες στην δέσμη φίλων της Τότεναμ και της Λίβερπουλ. Φιλοξενήσαμε εδώ εκπροσώπους και των δύο ομάδων και βεβαίως συνδέσμων για όλη αυτή τους την κίνηση. Όποιος έχει όρεξη περνάει από εκεί για να μάθει και λεπτομέρειες για το πώς θα δουν ο καθίσμος το Σάββατο το παιχνίδι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το μεσημέρι στις 2. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.